και πιστεύω ότι ίσως υπάρχει έρισμα και στις δικές σας δράσεις. Καταρχήν, μέσα από όλους αυτούς τους χιλιάδες προφεσόρους που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να δώσουν λύση στη χώρα μας, να μας εκφράσουν την άποψή τους, μην μπορώντας να έχουν μια ολιστική περιγραφή λύση του ζητήματος, θα ήθελα να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μικρή, η πιο μεγάλη για μένα αιτία, η οποία μας οδήγησε στην όλη διαδικασία και θα τη συζητάμε για αρκετά χρόνια, είναι ότι κάναμε αυτό που έχει πει πάρα πολύ εύστοχα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο συνταγματολόγος, ότι επιτρέψαμε τους άλλους να σκεφτούν για μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα ξεκινάει η δράση των νέων, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια μέρα αισιοδοξίας και φρέσκων ιδεών. Λοιπόν, εκ μέρους του Δημάρχου, της Διοίκησης και από μένα προσωπικά, μεταφέρω τα συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία της έναρξης αυτής της ομάδας νέων. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να αμφισβητούν, να έχουν θέληση και όλα αυτά να θέλουν να τα μοιραστούν μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους νέους βέβαια. Μεταφέρω και πάλι τα συγχαρητήρια. Ο Δήμαρχος, όλη η διοίκηση θα είμαστε δίπλα στους νέους, στην ομάδα των νέων, σε όποιο προβληματισμό και σε όποια δραστηριότητα να μας πιέσουν. Ευχαριστώ πολύ. Στηρικτές αυτής της εκδήλωσης, σας ευχαριστώ. Τι καλό σας. Εκδήλωση ίδρυσης και εξετάσεις της ομάδας νέων εφόσμων του τελειού. Ξέρουμε πως ημέρα και ώρα είναι δύσκολη, αλλά είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί το εγχείρημα με στις παραπουσίες, πολλές συμπεριφορές, απλά και οργανικά, δίνουμε τα χέρια μεταξύ μας και ξεκινάμε. Ξεκινάμε σε μια εποχή δύσκολη σε τοπικό, εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε μια εποχή όπου υπάρχει κρίση αξιών αλλά και θεσμών. Ξεκινάμε σε μια εποχή που λόγω της σημερινών συγκυριών τα κοινωνικά προβλήματα παραπλασιάζονται. Σε μια περιοχή όπου τα προβλήματα είναι πολλά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όλοι μιλούν για την ελπίδα που έρχεται μέσα από τη γενιά μας. Τέταρτο πρωτοβουλίο που ξεκινάνε από νέους και φορούν τους νέους. Ο Θάνος αργότερα αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλαίσιο της δράσης της ομάδας μας. Ένα πλαίσιο που ενδεχομένως περιέχει αρκετούς άξονες και τομείς δράσης. Όμως είμαι σίγουρος ότι ανταποκρίνεται στα πολλά και διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και η γενιά μας. Ως άνθρωπος, πιστεύω πως μέσα από την κινητοποίηση, τη συμμετοχή, τη δημιουργική έκφραση, την εθελοντική δράση, μπορούμε να δώσουμε μια καλύτερη διέξοδο στην νεολαία. Το εγχείρημά μας δεν ξεκινάει από πάνω στα κάτω, αλλά ξεκινάει από κάτω. Δηλαδή μέσα από τις παρέες, μέσα από την κοινωνία, από το χαμηλότερο επίπεδο οργάνωση της κοινωνίας μας. Εκεί, στο χαμηλότερο επίπεδο οργάνωση, αισθανόμαστε οι ενεργοί πολίτες. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας και κυρίως το νέο για σε δράση, σε μεγάλο ποσοστό το έχετε αναλύσει. Η ιδέα ξεκίνησε από το γεγονός ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης ζουν και δραστηριοποιούνται πάνω από 120-140.000 νέοι άνθρωποι, φοιτητές, σπουδαστές. Επομένως, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο που λέγεται Πρωτεύουσα Νεολαίας και να δείξουμε ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και δεν πρέπει να κρυβόμαστε είναι η ανεργία. Τρομακτικά τα ποσοστά ανεργίας στο Δήμο. Της γενιάς που δεν της χαρίστηκε και δεν πρόκειται να της χαριστεί κανείς. Και δεν θέλουμε να της χαρίσουμε. Θέλουμε να μας δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσουμε μόνοι μας αυτά που ονειρευόμαστε και αυτά που μας αξίζουν. Γιατί μέσω της κοινωνίας, όπως είπα, συνεργασίας και αλληλεγγύη της λεγόμενης κοινωνίας πολιτών, μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά και να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια. Γιατί επίσης είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μπορούν να μας χωρίσουν. Αποβάλλουμε τους κομματικούς μανδύες και τα κομματικά στερεότυπα και ξεκινάμε.
πούμε. Σταμάτησε. Καλή άκρη.